Πραγματοποιήθηκαν στην Ουκρανία οι πρώτες παραδόσεις αμυντικού υλικού από τη ΣΥΠΑ, όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για το πρώτο φορτίο του πακέτου στήριξης ασφαλείας των ΗΠΑ προς το Κίεβο αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το Reuters, η παράδοση ακολούθησε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν στο Κίεβο αυτήν την εβδομάδα, εμέσω ανησυχιών του Κιέβου και των δυτικών συμμάχων του για τους δεκάδες χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με την Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να παρέχουν αυτή τη βοήθεια για να στηρίξουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στη συνεχιζόμενη προσπάθειά τους να περασπιστούν την κυριαρχία και την εδαφική κυριότητα της Ουκρανίας από τη ρωσική επίθεση, ανέφερε η πρεσβεία. Ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη βοήθεια. Την ίδια ώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έστειλε αντιλοπορικά συστήματα S-400 στη Λευκορωσία στο πλαίσιο των κοινών ασκήσεων που θα πραγματοποιήσουν δύο χώρες από τις 10 έως τις 20 Φεβρουαρίου με την ονομασία Ενωμένη Αποφασιστικότητα. Ρωσικά ΜΜΕ δημοσιεύουν βίντεο από τη μεταφορά των S-400 την ώρα που η Μόσχα κάνει επίδειξη δύναμη στη Δύση εν μέσω της κρίσης στο Ουκρανικό, ανακοινώνοντας και ασκήσεις του ρωσικού ναυτικού ακόμα και στη Μεσόγειο. Παράλληλα, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία, που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, θα στείλουν στην Ουκρανία αμερικανικούς αντιερματικούς και αντιεροπορικούς πυράβλους, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα Υπουργεία Άμυνας των τριών χωρών της Βαλτικής. Το σίγουρο είναι ότι όλοι οι πολίτες αυτού του πλανήτη παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, το οποίο σύμφωνα με αναλυτές απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.